Καλώς ορίσατε στην τέταρτη εκπομπή, η οποία τέταρτη εκπομπή έχει πολλά και διάφορα, αλλά έχει και μια ιδιαιτερότητα. Για πρώτη φορά έχουμε και καλεσμένο. Καλώς τον. Καλημέρα. Είσαι ποιον το σας μ' αρέσει. Ένας είμαι, δεν είμαι ένα δύο. Επειδή είμαι εύσωμος δηλαδή. Με λες τον δρόμο, δεν βήχουμε εδώ. Σου φέραμε και καφέ. Γιατί μαρμάρωσες, φοβάσαι τώρα. Ναι, είμαι αγχωμένος. Έχω κύριος το... Λάκης Αργυρού, αυτοπροσώπος, γνωστή φυσιονομία. Καμία 25 χρόνια, σε ξέρω, περίπου. Δεν μου λες, παλικάρι μου. Σε έφερα εδώ γιατί ως προσωπικότητα που ξέρεις τα πάντα και κινείσαι σε πολλούς χώρους, θα ήθελα να μου πεις αυτή την ιστορία με το ΣΑΠΑ. Πώς σου φαίνεται στην Πάφο? Νομίζω ότι η ιστορία του ΣΑΠΑ είναι απλά η κορυφή του Παγόφωνου. Ναι. Δεν είναι όλα όσα θα δούμε. Ναι. Απλά είναι αρχή αυτό. Δεν έχουμε δει και τίποτα. Δηλαδή, εντάξει, καμία δύο συλλήψεις έχουμε δει, καμία δύο καρφαζιές, ξέρεις, με πολιτικούς. Ο Αρχιεπίσκοπος, λέει, είχε ακούσει για Μίζες, αλλά δεν ήξερε λεπτομέρειες. Τον πιστεύεις? Εδώ έχουμε ακούσει εμείς που... Είναι δυνατόν να είναι ο Batman Παύλα Ρόμποκοπ της Κύπρου και να μην ξέρει, να μην έχει ακούσει? Βεβαίως. Όλα τα σκεπάζει. Στην υπόθεση του ΣΑΠΑ, Παύλα Σάπια, τις τελευταίες μέρες έχουν σκάσει κάτι ονόματα. Όταν είχε πει σε μία συνέντευξή του ο τέος πλέον δήμαρχος της Πάφου, ο Σάββας ο Βέργας, Παύλα, Ρότζερ Φέντερερ της Πάφου, ότι εγώ θα πάρω μαζί μου, ξέρεις, και κόσμο όταν θα, ναι. Και λάιδησε εντός εισαγωγικών ο κύριος Βέργας και έδωσε δύο ονόματα βουλευτών, του κυρίου Φιδία Σαρίκα, βουλευτή της ΕΔΕΚ, και του κυρίου Ανδρέα Φακοντή, βουλευτή του ΑΚΕΛ. Βεβαίως και οι δύο οι άνθρωποι, όπως και ο ίδιος ο Σάββας ο Βέργας, είναι αθώοι μέχρι να αποδειχθεί, αλλά εμένα με βάζει σε υποψίες. Γιατί οι δύο αυτοί? Αυτοί οι δύο μάλλον θα είναι η αρχή και πάλι. Αλλά ό,τι και να συμβαίνει, η ανταπόκρισή τους, η προθυμία τους να δείξουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, εμένα με παραπέμπει κάπου αλλού. Ότι αυτοί απλά ήταν το μεταφορικό μέσο για να πάνε τα χρήματα κάπου αλλού, αν πήγανε. Αν πήγανε. Ποιος μετέφερε πού? Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κωμωδία, νομίζω, και πιο γελίο επιχείρημα από αυτό που λέει «Ανοίξε τους λογαριασμούς». Δηλαδή, με συγχωρείτε την κουβέντα, κύριε Λάκη μου, μόνο μαλάκας θα ήταν κάποιος να πάει να πάρει επιταγή, ας πούμε, ή να πάρει χρήμα ρευστό για να το καταθέσει το λογαριασμό. Θα το κρεμάγανε. Μην το λες, γιατί στου Βέργα βρήκανε 6 εκατομμύρια στους λογαριασμούς. Ναι, στις κυρίες Βέργενας. Στις Βέργενας βρήκανε κατάθεση μερικές χιλιάδες. Το κλειδί όμως, ξέρεις, σε αυτές τις υποθέσεις, είναι ένα άλλο παλικάρι. Ακούεις το όνομα Ευτύχιος Μαλικίδης. 1,9 στο λογαριασμό μου. Πόσες ζωές θέλεις εσύ για να αποκτήσεις 1,9? Πόσα εκατομμύρια, 1,9. Πολλά λεφτά. Πολλά. Πόσες ζωές θέλεις για να βρεθείς με 1,9 στο λεφτά? Δεν τις έχω υπολογίσει, γιατί νομίζω δεν ανακαλυφθεί ακόμα αυτός ο αριθμός. Αλλά ο Μαλικίδης θα πει πολλά και ήδη διαπραγματεύεται αυτά που θα πει. Αυτή η διαπραγμάτευση είναι που εμένα με εξιτάρει, με τρελαίνει. Θα σας πω, αλλά κι εσείς να πέσω στα μαλακά. Το καλό με αυτή την υπόθεση είναι ότι τη χειρίζεται ένα άλλο παλικάρι. Ο Γενικός Εισαγγελέας, ο δεύτερος Γενικός Εισαγγελέας, ο Ρίκος, ο Ερωτοκρήτου, στον οποίο Ρίκο πολλοί καταλογίζουν πολλά. Όμως, τον έχεις γνωρίσει ποτέ? Ναι. Να. Εγώ νομίζω ότι είναι κλασική περίπτωση, αυτό που λένε αλάνι, που δεν μασάει, και κάτι θα βγάλει, δηλαδή όχι κάτι, πολλά θα βγάλει. Δεν ξέρω αν έχει μιλήσει ο
ο κύριος Μαλικίδης με τον Ρίκο, αν έχει μιλήσει θα έχει καταλάβει τι γίνεται. Να σου πω, Γιώργο, εγώ νομίζω τώρα ότι η υπόθεση αυτή είναι δρόμος χωρίς επιστροφή. Ναι. Και δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο Δήμο. Δεν αφορά το Δήμο. Έχουν γίνει λαμογές σε πάρα πολλούς Δήμους. Θα βρούμε όμως άκρη. Αυτό που εμένα μου έκανε πολύ καλή εντύπωση, κύριε Λάκη μου, όμως, είναι η δήλωση του Ζανό. Ο Ζανό είναι ο κύριος Γιαννάκης, όμως τον ξέρεις τον Ζανό εσύ. Ε, μη μου κάνεις το δάχτυλο, θα στο σπάσω. Λοιπόν, μου κάνει. Λοιπόν, τι είναι αυτός, ρε. Θα αλλάξω παραγωγή και συλλογή. Παντομήμα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, τι είναι αυτά, ρε. Τραπείτε, ρε. Λοιπόν, θες να βλέπω εκείνη την κάμερα. Να τη βλέπω εκείνη την κάμερα. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, κύριε αποτέτια μου, ο Ζανό, Γιαννάκης Ομήρου, πρόεδρος ΕΔΕΚ. Δυο μέτρα άνδρας, τρόπος του λέγει, Γιαννάκης. Ε. Γιαννάκης ο Κωστάκης, ναι. Λοιπόν, ο Γιαννάκης λέει, σημείωσα εδώ, μηδενική ανοχή, λέει η ΕΔΕΚ, στα σκάνδαλα. Μένα μου θυμίζει ένα παλιό ανέκδοτο αυτή η ιστορία. Για πες το. Μια διαφήμιση προεκλογική της ΕΔΕΚ που έλεγε «Εμείς δεν φάγαμε». Ποιος ήρθε? «Εμείς δεν φάγαμε». Ποιος πέθανε? «Come again» που λένε στο χωριό μου. Και το έλεγα και τότε, το ξαναλέω και τώρα. Φάγανε λιγότερα από άλλους, γιατί είναι μικρότεροι από άλλους. Όλοι έφαγαν. Όλοι όμως. Ενδεχομένως να υπάρχει μια-δύο εξαιρέσεις. Να, ας πούμε, η Συμμαχία Πολιτών δεν πρόλαβε να φάει. Αυτό είναι το παράπονο του. Ναι, ναι. Αυτό είναι το παράπονο του. Θα περιμένουμε και υποψήφιο δήμαρχο από εκεί. Ναι. Γιατί πάει εξαιρετικά. Έχουμε. Θα έχουμε. Θα κατεβάσει ο Ζος. Ο ίδιος είναι εκ Παναγιάς ορμωμένος. Σύμφωνοι, ναι, αλλά. Και αφού πρόεδρος δεν μπόρεσε να γίνει, ναι, και ευρωβουλευτής δεν μπόρεσε να γίνει. Ναι, πες, πάμε τώρα για δήμαρχος και βλέπουμε. Από δήμαρχος Κλητήρας. Από... Και μετά για Κλητήρα. Α, μετά θα πάμε για Κλητήρα. Λοιπόν, για να ξαναεπιστρέψω στον κύριο Ζανό. Μηδενική ανοχή. Και όταν ρωτήθηκε από συναδέλφους, με αυτές τις εκλογές στην ΠΑΦΚΟ, ας πούμε, τι θα κάνετε. Η ΕΔΕΚ λέει, θα κινηθεί συνενετικά, αγόρι μου. Εμείς δουλεύουμε και εσύ μας, τι είναι αυτό, ρε. Είναι και προκλητικός, τρώει. Λοιπόν, θα κινηθεί η ΕΔΕΚ συνενετικά. Δηλαδή, κύριε Γιαννάκη μου, έτσι για να έχουμε καλό ρώτημα, υπάρχει πιθανότητα να κατεβάσει υποψήφιο, σόλο υποψήφιο η ΕΔΕΚ, ας πούμε, τη στιγμή που ένα από τα στελέχη σας και πρώην, γιατί ο Σαρίκας ήταν και πρώην δήμαρχο, που ο Σαρίκας σημαίνει ότι ξέρει πώς κινούνται όλα αυτά τα πράγματα. Καταρχήν ο Σαρίκας, Γιώργο, είναι ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια της ΕΔΕΚ στην ΠΑΦΟ. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια, ή ήταν τουλάχιστον μέχρι πρότινος, ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια της ΕΔΕΚ σαν προσωπικότητα, στην ΠΑΦΟ. Αυτό δεν το ξέρω, γιατί δεν ζω εκεί, ναι, αλλά... Οι φίλοι σου τι λένε? Δεν λένε, δεν θες να πεις. Μα εδώ σε φέραμε για να πεις. Από όπου τον πιάζεις λερώνεσαι. Αυτό λένε οι φίλοι μου. Έτσι λένε. Μα για τον κύριο Φιδία, εγώ είχα άλλη γνώμη γι' αυτό. Και σε ό,τι αφορά την ΕΔΕΚ και τη συνενετική επιλογή υποψηφίου, ναι, για την για ΠΑΦΟ, πες, για πες. Κάποιος να μας προσέχει, και κάποιος να μας σώσει από αυτούς που έρχονται να μας σώσουν. Ποιος είσαι, ξάδερφος του Παπαδόπουλου Κωνσταντίνου? Διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εκείνοι που οδήγησαν και την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και την ΠΑΦΟ στη ξεφτύλα, γιατί μόνο ξεφτύλα είναι αυτό που γίνεται. Και αυτοί που μας ξεφτύλησαν θα έρθουν να μας σώσουν, λέει, και θα βρουν κάποιο άλλο που θα είναι άμεμπτος και άσπυλος και αμόλυντος. Μ' άρεσε και ο Νικόλας Παπαδόπουλος, πρέπει να σου πω. Χθες έκανε μια δήλωση, βρέθηκε στην ΠΑΦΟ και μάζεψε τους δημοτικούς συμβούλους εκεί πέρα. Χρόνια πολλά, κύριε Νικόλα, για τη γιορτή σας, το πέσαμε. Ναι. Λοιπόν, ούτε αυτοί έφαγαν. Ο κύριος Νικόλας είπε ότι είναι κρίμα για την ΠΑΦΟ, γιατί έχει προσφέρει στον τόπο, στην οικονομία. Τι κόλλημα είναι αυτό με την οικονομία? Είναι ο πολιτικός που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα με την υπόθεση του ΣΑΠΑ. Πρέπει να σου πω ότι το ξέρουμε όλοι, ότι στήριζε τον Βέργα μέχρι Εσχάτων. Ομοίως και ο Βέργα ήταν από τα εντός εισαγωγικών πρωτοπαλίκαρα όταν έγινε η αλλαγή στην ηγεσία του Δίκο, και αυτός που χειροκροτεί. Την λεπτομέρεια να μην ξεχνάμε όμως ότι. Χειροκροτεί με χέρια και με πόδια είναι ο Μάριος Παύλα Κορμάριος Γκαρογιάν,
Γκαρογιάν λέγεται, όχι Καρογιάν, έτσι. Στην εκπομπή εδώ τα λέμε σωστά. Ναι, 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 για πες. Για πες. Ο Σάββας Βέργας ήταν στο στρατόπεδο του Γκαρογιάν. Διαπραγματευόμενος τη θέση που θα έπαιρνε στη Νέα Υγεσία, όταν δεν του βγήκε, όταν τον άδειασε ο Γκάρογιαν, μετά μεταπήδησε στο στρατόπεδο του Νικόλα του Παπαδοπούλου και από εκεί επιστρατεύτηκε ο Χρήσης, ένα παιδί που είναι όπου υπάρχει εξουσία, είναι κάπου εκεί κολλημένος για να λέει κάποια πράγματα και να είναι από κοντά. Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη γλύφτης ή αυτά, δεν τα λέμε αυτά. Είναι κάπου εκεί κοντά και ο Χρήσης ήταν αυτός που έκανε διθυραμβικές ομιλίες για την υποψηφιότητα Βέργα στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Θα κάνει διθυραμβικές ομιλίες και τον επόμενο. Μπορεί να βρουν κάποιον άλλο τώρα να βάλουν, γιατί φθάρηκε η προσωπικότητα. Κύριε Ζηλίκη, μπορεί να κάνουμε πλάκα για να λέμε. Είναι τέτοιο το πρόβλημα των κομμάτων στην Πάφο και τέτοιες οι καρπαζιές που θα πέσουνε, που δεν θα πιστεύουνε στα ποσοστά που θα πάρουνε. Ήδη υπάρχουν τρεις ή τέσσερις ανεξάρτητες υποψηφιότητες και με από τη στιγμή που έσκασαν οι υποψηφιότητες, κάποιοι άρχισαν να τρέχουν. Πρώτοι και καλύτεροι στα κόμματα. Ο ένας λέει θα το συζητήσουμε, ο Ζανόη πήγε συνενετικά, ο τρίτος ναι, πήγανε στο ΑΚΕΛ, συζητήσανε, κάνανε. Ναι, και αυτό που πήγανε στο ΑΚΕΛ για να συζητήσουνε τι, ποιον θα επιβάλλουν ως δήμαρχο στην Πάφο. Αυτά είναι γελία πράγματα. Μηδενική ανοχή όμως ξέρεις, για να μην χάνουμε και τον ονειρμό, είπε και ο κύριος Φούλης, ο άρχοντας της ΠΑΒ, επίσης πρώην δήμαρχος πόλης Χρήσφορ, ξέρει τα κατατόπια ο άνθρωπος δηλαδή. Κύριε Φούλη, έχετε τεράστιο πρόβλημα. Κύριε Παπαδόπουλε, ομοίως. Κύριε Άντρο Κυπριανού, επίσης. Ζανό και εσείς. Οι άλλοι δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να κάνει ο Γιώργος ο Περδίκης ή ο Ζώος ο Λιλίκας ή ο Μίτσος ο Σιλούρης, δεν ξέρω, αλλά τα τέσσερα κόμματα τον ήπιατε. Και δεν ξέρω τι θα γίνει και βαριέμαι να ξανασυζητάω στον ΣΑΠΑ. Κόψω, κύριε Παραγωγέ μου, για να περάσουμε στο επόμενο. Τέτοιο ρε μαλάκα θα μας κάνει, απίστευτο.